Αυτά για τη Λωρίδα της Γάζας δεν θα σταματήσουμε βέβαια, θα συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα, αλλά όπως βλέπετε είναι στο στούντιο η Σάρα Τσέλα, η οποία θα μας μεταφέρει το σοκ και δέος που επικρατεί και στην Ευρώπη, όταν λέω Ευρώπη εννοώ Βρυξέλλες, αλλά και στην κοινωνία της Ολλανδίας για την μεγάλη νίκη και αναπάντεχη κατά πάσα πιθανότητα νίκη του Βίλτερς. Μεγάλη ανησυχία και φόβο σε όλη την Ευρώπη σε ό, και ιδίω στι Βρυξέλλες όπως είπε Κώστα, με το προβάδισμα του Χέρ Βίλτερ. Είχαμε κάποιες ενδείξεις από τις δημοσκοπήσεις που είδαμε και χθε. όμως έχει ξεκάθαρο προβάδισμα με 37 έδρες ακολουθούν οι υπόλοιποι από το κόμμα των πράσινων και των εργατικών από το κόμμα. Ξέρω, αν μπορούμε να δούμε την κάρτα με, με τις έδρες που έχουν κατακτήσει, που έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν εδώ... Εδώ λοιπόν βλέπουμε τα στοιχεία. Το κόμμα Ελευθερία συγκεντρώνει 37 έδρες, ακολουθεί ο Τίμερμαν με 25 έδρες ο με Τίμερμα... το κόμμα Μπρα... των πράσινων και εργατικών. Και... Η αριστερά, η ενωμένη αριστερά, Ακριβώς. να το πούμε έτσι απλά στην, στην Ολλανδία. Ε... Τρίτη, ε, η Ντιλάν Γεζιλκό με το Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία που πλέον ηγείται. Και, ε, είναι τέταρτος, η διάδοχο του Ρούτε, του αργός, προηγούμενου πρωθυπουργού. Ναι. Και τέταρτο με δέκα έδρε, ο Πίτερ Όμψικτ με το από το κόμμα Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο. Δέκα ε, έδρε επίση και το Κεντρό Κόμμα D66. Και πιο κάτω βλέπουμε κάποια μικρότερα κόμματα. Με, ναι, ε, ε, είναι πολύ σημαντικά όμω τα μικρότερα κόμματα. γιατί, γιατί για να συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή της Ολλανδίας χρειάζονται 76 έδρες 37 έχει ο Βίντερς γιατί υπάρχει μια έτσι φιλολογία ότι θα συνεργαστεί με, το, με την Τουρκάλα υποψήφια για την Πρωθυπουργία σύν 24 2 και 3 5, 7 και 4, 11. 61 έδρε συγκεντρώνουν. Ακριβώ. Λοιπόν, ε. άρα θα χρειαστούν τα τριάρια κάτω που βλέπουμε και τα πεντάρια θα, θα χρειαστούν για να υπάρξει αυτό το, ο μαγικό αριθμό των 76 εδρών. Το σίγουρο πάντω είναι, κυρίε και κύριοι, ότι η, η, η νέα κυβέρνηση Ολλανδία μην την περιμένετε ούτε αύριο ούτε μεθαύριο ούτε τις επόμενες ημέρες. Θα κρατήσει καιρό. Είναι στην πολιτική κουλτούρα της Ολλανδίας να πηγαίνει έτσι, η διαδικασία και ε, συνεργασιών σε βάθο χρόνου. Ναι, ναι, σαράπε. Τώρα αυτό το αποτέλεσμα αποκάλει, ε, αποτέλεσε έκπληξη για τον ίδιο. Φυσικά χάρηκε και νιώθει υπερήφανο που κατάφερε ε, μια τέτοια νίκη ε, και έχει πολύ ενδιαφέρον τα όσα δήλωσε λίγο μετά την ανακοίνωση των, αποτε... των πρώτων αποτελεσμάτων. Ναι. Ε, ε, να δούμε λοιπόν τις δηλώσεις του Χέρτβιλντ. Ε, για πάμε να δούμε τι είπε ο, ο μεγάλο νικητή. It would be that huge was indeed also surprising uh, for me, but uh, but 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 a very uh, pleasant uh, result of course. Uh, by far uh, the uh, largest party in the in the Dutch uh, political establishment. So I'm very proud. Um, um, at the same time, it uh, comes with a lot of responsibility. People expect our agenda of hope, uh, tougher asylum and immigration policy. The uh, people uh, having. Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Βίτερς, ο οποίος είχε, έχει μια πολύ ακραία ατζέντα, έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό, αλλά σκέφτηκε ιδιαίτερως έξυπνα και πολιτικά ενώ είναι Ισλαμοφοβικός και είναι κατά του Ισλάμ, έριξε τους τόνους σχετικά με, την, με το Ισλάμ, γιατί είχε κάποιες παλιές δικαστικές περιπέτειες. Από την άλλη για τη μετανάστευση, δεν το είπε ευθέως, αλλά τι έκανε, το πολύ μεγάλο θέμα στην Ολλανδική κοινωνία είναι η στέγη. Δεν υπάρχουν σπίτια. Και ειδικά για τους νέους. Συνέδεσε τη μετανάστευση με το στεγαστικό πρόβλημα και είχε προσκόμισε ο επί πάρα πολλά αποκόμισε μάλλον πάρα πολλά ωφέλη από τον νεαρό κόσμο. Για πε μα, Δεσάρα, είναι έτσι όπω εκτιμώ, τι λένε τα διεθνή μέσα, ειδικά τα ευρωπαϊκά για την νίκη αυτή. Άρθρα και από το πολίτικο και από και από το BBC mm. και από άλλα διεθνή μέσα mm. κόστα λένε πως οι κύριοι λόγοι που υποστήριξαν τον σε έναν ε, αντιισλαμιστή ακραίο πολιτικό, ε, σε αυτές τις εκλογές είναι η αντιμεταναστευτική του ατζέντα ακολουθούμενη από τις θέσεις του για την οικονομική κρίση, το κόστος ζωής mm. ε, και την ε, υγειονομική περίθαλευση την κρίση το, την κρίση έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα οι Ολλανδοί Το υγειονομικό το, το, γενικό το γενικό σύστημα ναι, είναι ναι, κάπως ναι. μπάχαλο, ναι. Βέβαια παράδοξο όσον αφορά τώρα ε, το αντιμεταναστευτικό, ε, γιατί χρειάζονται εργατικά χέρια, δεν έχουν ε, ιδιαίτερη ε, επαφή με τις χειρονακτικές εργασίες οι, προσπα... οι Ολλανδοί, προσπαθούν να εντάξουν ε, ανθρώπους από άλλε χώρε όσον αφορά αυτόν τον τομέα, αλλά βλέπεις με αυτό το τέχνασμα όπως ανέφερε και εσύ, όπως αναφέρουν και διεθνείς αναλυτές και το είδαμε και στο λόγο του, δηλαδή ακόμα και στην δήλωσή του αυτή, στον ίδιο λόγο αναφέρθηκε η αντιμεταναστευτική ατζέντα, η πολιτική, μαζί με το κόστος ζωής, μαζί με τις τιμές για τα αγαθά, όλα αυτά συνδέονται και έχουν απήχηση στο ε, στου Ολλανδού πολίτε. Μα αν στιγμή... δεν είχαν απήγηση, δεν θα κέρδιζε αυτή, την εκλογική μάχη. Και μάλιστα με, με, με αρκετά σημαντικό έτσι, και ποσοστό και στι έδρε, και από θέμα τη των στιγμή ευρώ. και δεν είναι μόνο θέμα απήχηση, υπάρχουν, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδεχόμενο να ηγηθεί τη ε, Ολλανδία, να γίνει ε, ο νέο πρωθυπουργό. Και από τη στιγμή ιδίω που η Ντιλάνι Γεζιλικό άφησε ε, να νοηθεί, έχει αφήσει ε, μία ανοιχτή πόρτα μια, ε, για μία ενδεχόμενη συνεργασία με τον Βίλντερ. Και γι' αυτό βλέπουμε και τον ίδιο πλέον να ρίχνει του τόνου όσον αφορά και το λεγόμενο Brexit. Εκτός από τον Exit έριξε και εντέχνος γιατί. Ξέρετε, η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού καταρχά, αλλά είναι και η τέχνη της, ε, της, του μυαλού. Πώς ε, λειτουργεί το μυαλό για να πετύχεις ε, το στόχο. Εντάξει, μα και αβελικός είναι ο τρόπος που σκέφτεται ο, ο Βίλτρος. Αυταλτικός. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ε, επειδή υπάρχει η Τουρκάλα, η υπο, συνυποψήφια για την Πρωθυπουργία, στο κόμμα το οποίο συγκέντρωσε 24 έδρες, έτσι το πρώην κόμμα του Ρούτε. Ε, 24 έδρες. 24 έδρες. Έριξε πολύ ο Βίλτερς τους τόνους στο θέμα του Ισλάμ. Πάρα Ακριβώς. πολύ αυτά. Γιατί δεν μπορεί ε, να υπάρχει μια μουσουλμάνα επί της ουσίας, ε, αντίπαλος για να συνεργαστεί και αυτός να είναι ο ακρεφνής αντιισλαμιστής. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Ρίχνει τους τόνους εκεί, παίρνει τη συνεργασία, γίνεται πρωθυπουργός και μετά θα αρχίσουν να, να παίζουν τα τάουλια και τα όργανα. Αν τους να... αφήσουν βέβαια οι κεντρό, έτσι να ε, δημιουργήσουν δεν νομίζω ότι μια έχουνε... ναι, δεν νομίζω ότι έχουν ναι. τρόπο να τους, ε, να τους ε... Σταματήσουν τα πάντα. Εντάξει, θα το δούμε. Και ακόμα και αν το καταφέρουν, θα πληρώσουν και ένα τίμημα αυτό τη οργή και του θυμού των ψηφοφόρων που υποστήριξαν, τη συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή των ψηφοφόρων που υποστήριξαν τον Βίλτερ. Και ακόμα και αν κάνει πίσω στο αίτημά του για το δημοψήφισμα όσον αφορά το N-Exit, ακόμα λοιπόν και αν το αποσύρει, τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίζουν να μην είναι, καθ... να μην είναι σε ευχαριστή θέση. Μα καταρχά είπα και εγώ στο, στον πρόλογο, ότι στην, στο, εάν και εφόσον υπάρξει σύντομα ε, η νέα κυβέρνηση, αλλά ακόμα και να μην υπάρξει σύντομα. Και όχι σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα γίνει στον στο, Δεκέμβριο, λίγο πριν ε, τα Χριστούγεννα, αλλά στο επόμενο Συμβούλιο, ε, ε, στο στρογγυλό τραπέζι των αρχικών κρατών και κυβερνήσεων, θα καθίσουν ε, τουλάχιστον τρεις, Ευρωσκεπτικιστέ. Είναι πολύ μεγάλο ο αριθμό. Προσεχώ. Πάρα τον, πολύ μεγάλο. Προσεχώς. Μπορεί να ακούγονται τρει ω 27, αλλά είναι ιδιαίτερο μεγάλο. Γιατί είναι σημαντικέ χώρε. Δεν είναι επέξεγελαστα πράγματα. Λοιπόν, έχει κάτι άλλο. Οι ναι. οποίοι βεβαίω, να πούμε ότι τον ε, συνεχάρισαν. Έτσι. Α, ναι, ποιοι τον συνεχάρισαν, για πες. Ο, ο πρωθυπουργό τη Ουγγαρία, ο Βίκτορ Ορμπάν, ε, με, ένα... με, μια ανάρτησή του στο ΕΚΣ, δημοσιεύοντα στην, στο EX, με... δημοσιεύοντας και ένα τραγούδι των το ναι. ε, επίσης, και... ο άνεμο αλλαγή. Ο άνεμο αλλαγή, ε. ακριβώ. Ναι. Αν μπορούμε να δούμε και, το... και τη σχετική ανάρτηση. Ε, του Ούγγρου ε, Πρωθυπουργού. Ακριβώ αυτό. Η άνεμη λοιπόν ε, τη. Wind of Change είναι ε, ε, το, το τραγούδι, είναι τραγούδι των εδώ. Σκόρπιων Το έχει ακούσει. Ε, 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 βέβαια, ε, βέβαια. Βέβαια. Ε, δεν χαίρομαι ιδιαίτερα βέβαια που έχει συνδεθεί αυτή τη στιγμή μια τέτοια περίσταση. Ε, εντάξει, είναι αρνητικό τραγούδι όμω. Ε, τα... Ποιοι άλλοι την... τον... τον συνεχάρισαν. Επίση η Μαρή Λεπέν. Μπορούμε να δούμε λοιπόν και την σχετική ανάρτηση. Χαρητήρια λοιπόν στον Χέρτ Βίλτερ και στο κόμμα του για την αυτή θεματική νίκη. Μάλιστα. Είναι χαρακτηριστική από και η εθνική ταυτότητα και η εθνική πυρσή που χρησιμοποιεί στο, στο tweet της η, η κυρία Λεπέν. Είναι πάρα πολύ απλό ότι πλέον ξεκινά μια διελκυστίδα ευροσκεπτικισμού από πάρα πολλούς, γιατί και η Λεπέν μπορεί να μην ηγείται της Γαλλίας, αλλά είναι μια πολύ ισχυρή πολιτική δύναμη στη Γαλλία και να δούμε στις εκλογές που θα έρθουν σε λίγο καιρό και εκεί να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Πάντως, η εθνική ταυτότητα και η, ουσιαστικά το έθνος κράτος επανέρχεται πάλι στο προσκήνιο στην Ευρώπη, κάτι που κάνει τους Ευρωπαίους στις Βρυξέλλες και στα, στα θεσμικά όργανα να... Τρέμουν ολόκληρο και όλα αυτά κόστα εν ώψη των, των ευρωεκλογών ο... τον Ιούνιο το 2024. Να δούμε λοιπόν. Θα δούμε πολλά η θα δούμε σε πολλά σε αυτές τις ευρωεκλογές. Λοιπόν, Σάρα μου, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για τις πληροφορίες...